Ένα νησί με ιστορία που χάνεται μέσα στους θρύλους και στις παραδόσεις. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες προέρχονται από τη γραφίδα του Ομήρου, στην Ιλιάδα. Η Σύμη κατοικείται από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια. Στην αρχαιότητα τη συναντάμε και με άλλες ονομασίες όπως Καρική, Έλκουσα, Έγλη και Μεταποντής. Η Σύμη βρίσκεται περίπου 12 μίλια βορειοδυτικά της Ρόδου. Στο φυσικό της λιμάνι είναι κτισμένη αμφιθεατρικά η πόλη. Η Σύμη είναι τουριστικός προορισμός παγκοσμίου βεληνικούς λόγω της αρχιτεκτονικής της. Το λιμάνι της συνδέεται οδικώς με το Πέδι, τον Υποριό, την Μαραθούντα και την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη, που βρίσκεται στο νοτιότερο δυτικό άκρο της νήσου. Σήμερα έχει πολλές μορφές τουρισμού. Έχει το θαλάσσιο τουρισμό, όπου υπάρχουν φοβερές παραλίες στο νησί μας. Είναι το βουνό, όπου υπάρχει το μεγαλύτερο και περισσότερο στην Ελλάδα και δεύτερη σε πράσινο στα Δωδεκάνησα. Είναι ο θρησκευτικός τουρισμός με 151 μοναστήρια και 14 ενωριακές εκκλησίες. Το φημισμένο μοναστήρι της Σύμης, της Δωδεκανήσου, αλλά πιστεύω και πανελλαδικά, ακόμα θα μπορώ να πω και παγκόσμια, είναι ο Πανορμίτης. Οι Σημαίοι θρησκεύονται βαθύτατα. Προστάτη του νησιού τους θεωρούν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η Μονή του Πανορμίτη αιώνες τώρα αποτελεί τον πνευματικό μαγνήτη για τους πιστούς των Δωδεκανήσων και όχι μόνο. Το καράβι, μπαίνοντας στο φυσικό λιμάνι του Πανόρμου, συναντά την άγρια ομορφιά της Σύμης. Απευθύνει το χαιρετισμό του προς τον Αρχάγγελο και η Μονή του Πανορμίτη το καλωσορίζει. Η Μονή πάντα με χαρά. Ακούσατε και τις κοδωνοκρουσίες την ώρα που ερχόταν το καράβι, έτσι υποδεχόμαστε τους επισκέπτες και όταν φεύγουν πάλι με την καμπάνα τους αποχαιρετούν. Ο Πανορμίτης συγκεντρώνει στο μοναστήρι του χιλιάδες ανθρώπους από τα πέρατα της γης. Εμείς δραστηριοποιούμαστε εδώ πέρα σε αυτή τη γραμμή από το 89. Ετησίως μεταφέρουμε 50 με 52.000 προσκυνητές και ξένους επιβάτες από όλο τον κόσμο. Μεταφέρουμε Ρώσους, Εγγλέζους, Γάλλους, Ιταλούς. Όλοι έρχονται για τη φυσική ομορφιά αυτού εδώ του όρμου Πανορμίτη και για τα θαύματα που κάνει ο Άγιος και είναι ξεγνωστός σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο πρώτος λόγος που έρχονται οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες είναι να δουν ένα ακριτικό ελληνικό νησί, όπως είναι αυτό της Σύμης. Νοτιοανατολικό Αιγαίο, τα χρώματα του Αιγαίου, την αρχιτεκτονική και είναι πάρα πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της Ρόδου. Περισσότερο ενδιαφέρονται για την ιστορία του μοναστηρίου και όχι τόσο πολύ για τις παραδόσεις
της Ορθοδοξίας και τα λοιπά, δεν τις γνωρίζουν, είναι λίγο μακρινές για αυτούς. Την ιστορία περισσότερο του νησίου και του Αρχαγγέλου, παρόλο το ότι προέρχονται οι άνθρωποι από διαφορετικά θρησκεύματα και χώρες, εδώ στον Πανορμήτη, έρχονται με απόλυτο σεβασμό. Να φανταστείτε το ότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι από την γειτονική χώρα που έρχονται, μπαίνουν μέσα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, μουσουλμάνοι, ανάβουν κεράκι, προσεύχονται και φεύγουν οι άνθρωποι. Μιλάμε για απόλυτο σεβασμό στον Αρχάγγελο. Ο προσκυνητής διαβαίνει φανερά εντυπωσιασμένος στην κεντρική πύλη του μοναστηριού, επάνω από την οποία στέκει περήφανα το πανύψηλο καμπαναριό. Η κατασκευή του έβαλε την τελευταία πινελιά στον πανέμορφο πίνακα του κτηριακού συγκροτήματος της Μονής. Η ανάγερσή του άρχισε το 1905 και ολοκληρώθηκε το 1911. Πολλοί μελετητές θεωρούν πως το καμπαναριό του Πανορμήτη αποτελεί αντιγραφή εκείνου της λαύρας Ζαγκόρσκ που βρίσκεται λίγο έξω από τη Μόσχα. Η Δωδεκάνησος αποτελείται από 5 Μητροπόλεις και την Εξαρχία της Πάτη. Υπαγόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Μητρόπολη Σιμιστήρου, Χάλκης και Καστελορίζου είναι νεοσύστατη. Έγινε με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2004. Ο Ταξιάρχης τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας μαγνήτης, είναι ένας πόλος έλξης. Είναι όχι μόνο στα Δωδεκάνησα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αρκετό προσκύνημα και ειδικά έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Το ευτύχημα είναι ότι η Σίμη είναι πολύ κοντά στη Ρόδο και με τα ημερόπλια, ειδικά το καλοκαίρι, μπορούν κάλλιστα να επισκεφθούν εδώ τον Πανορμήτη και εν συνεχεία να καταλήξουν στη Σίμη και από Σίμη να επιστρέψουν στη Σίμη κάτω στο Γιάλο και να επιστρέψουν μετά στη Ρόδο. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι. Θα είδατε ότι δεν ήταν μόνο Έλληνες, διότι συνήθως οι Έλληνες πάντα έχουν τις λαμπάδες στα χέρια και σκούπες τις οποίες παίρνουν εδώ στον Άγιο, στη χάρη του. Είναι μια παράδοση που όπως η σκούπα μαζεύει τα σκουπίδια, έτσι και ο Άγιος με τη χάρη του, όταν με πίστη ζητήσουμε τη βοήθειά του, καθαρίζει τις αρρώστιες από τους ανθρώπους. Υπάρχουν προσκυνητές οι οποίοι φέρνουν σκούπες στην Ιερά Μονή του Πανορμήτη που έχουν πρόβλημα στα χέρια τους, μυρμηγκές και τέτοια, και υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι εν μία νυχτή ο Άγιος τους τα καθάρισε. Και το έχω δει και ο ίδιος με τα μάτια μου, γιατί μεταφέρουμε στη γιορτή του κυρίως 8 Νοεμβρίου πολλούς προσκυνητές και με τέτοια προβλήματα, και το έχω δει και εγώ ίδιος. Εισερχόμενος ο επισκέπτης στον κυρίως χώρο της Μονής αντικρίζει τις δεκάδες τοξοστοιχίες της εσωτερικής αυλής, τους εξώστες, το εκπληκτικό χαλικό στρωτοδάπεδο, μα προπαντός το καθολικό του ταξιάρχη. Ο προσκυνητής διαβαίνει τις πύλες και εισέρχεται στο καθολικό της Μονής του Πανορμήτη και μένει εξασιασμένος πραγματικά από το χώρο που βρίσκεται. Στο καθολικό είναι χτισμένος στα 1783 από τον Μαστραναστάση Καρναβάτο Ρόδιο,
τον οποίο εξουσιοδότησαν γι' αυτό οι τότε αδελφοί Νεόφυτος και Κάλιστος, οι οποίοι συνηγουμένευαν στον Πανορμήτη και είχαν ως αποστολή τους να ανακαινήσουν εκ βάθρων, όπως και η πινακίδα έξω μας πληροφορεί, το καθολικό που τότε ήταν ερυπωμένο. Η θαυματουργή εικόνα του ταξιάρχη Μιχαήλ προκαλεί δέος και κατάνοιξη. Ο Αρχάγγελος εικονίζεται ολόσωμος, επιβλητικός και θριαμβευτής. Έχει αποτυπωμένη στη μορφή του ουράνια γαλήνη και υπερκόσμια γλυκύτητα. Ο ναός από μόνος του είναι ένα αριστούργημα τέχνης και η εικόνα του Αρχαγγέλου προϋπήρχε του ναού από τις πληροφορίες που μας διασώζει, σμιλεμένες ο Αργυροχώος επάνω στο ξύφος του ταξιάρχη, η επαργύρωση με όλο αυτό το εντυπωσιακό καλλιτέχνημα έχει γίνει στα 1724 από τον Ιωάννη Πελοποννήσιο, ο οποίος ήρθε εδώ, έμεινε κάποιο διάστημα στην Μονή και με περισσή λεπτομέρεια και πάρα πολύ μεγάλη τέχνη επαργύρωσε την ήδη θαυματουργή εικόνα του ταξιάρχη. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο κατασκευής της ίδιας της εικόνας, αλλά ανάγουμε μετά από κάποιες τέλος πάντων πληροφορίες που υπάρχουν ότι ο χρόνος κατασκευής της ίσως είναι στο 16ο αιώνα. Πάντως αφορμή για να χτιστεί η Μονή εδώ ήταν η έβρεση όχι τούτης της μεγάλης θαυματουργής εικόνας αλλά μιας άλλης μικρότερης που δεν σώζεται πια σήμερα σε τούτο ακριβώς τον τόπο, όπως μας διασώζει η παράδοση από μια γυναίκα εδώ της Ήμης, η οποία βρίσκονται στην εικόνα, την εναπέθεσε σε αυτό το σημείο, έχτισε τον πρώτο ναό και την ενθρόνισε εδώ. Τα θαύματα όμως που συνέβαιναν με τη χάρη του Αρχαγγέλου, ο οποίος να πούμε ότι από αυτό το θρόνο μέχρι σήμερα φρικτορεί όλο το αρχιπέλαγος του Αιγαίου και λειτουργεί σαν μαχνήτης πνευματικός για πλήθη ανθρώπων που καταφθάνουν εδώ για να προσπέσουν νικέτες στη χάρη του και να ανάψουν το κερί της προσευχής και της δεήσεως. Η εικόνα είναι σε υπερφυσικές, θα έλεγε κανένας, διαστάσεις, είναι σχεδόν 2 μέτρα. Σε υποβάλλει όπως τον βλέπεις, στο δεξί του χέρι βαστά το ξύφος που είναι δείγμα δυνάμεως και εξουσίας που έχει λάβει από το Θεό, ενώ το αριστερό του χέρι βαστά με τη μορφή ενός βρέφους την ψυχή του ανθρώπου και προσέχοντας κάτω από τα πόδια του διαπιστώνει κανείς ότι περίπταται πάνω από ένα σώμα. Πρέπει να θυμηθούμε την ορθόδοξη παραδοχή ότι είναι ο Αρχάγγελος, ο ψυχοπομπός, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος μεταφέρει την ψυχή στο θρόνο του Θεού δια την μέλουσα κρίση. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι εδώ στην Σήμη οι προσκυνητές και όλοι οι ντόπιοι εννοείται τον Αρχάγγελο τον δέχονται και τον αντιμετωπίζουν όχι τον τρομερό, τον φοβερό, τον άγγελο του θανάτου, απέναντίας. Είναι ο προστάτης, είναι ο βοηθός στις ανάγκες και σε αυτόν καταφεύγουν από την ώρα που θα γεννηθεί το παιδάκι μέχρι την ώρα που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι αξιοσημείωτο με πόση αγάπη και με πόση ελπίδα και πίστη προστρέχουν στο εικόνισμα του ταξιάρχη μας. Αναμφισβήτητα το σημαντικότερο που μπορεί κάποιος να δει στο καθολικό μετά την ολόσωμη εικόνα του Αρχαγγέλου είναι το εκπληκτικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του. Κατασκευάστηκε και συγκεκριμένα στο 1787 από το Μαστροδράκο Ταλιαδούρο αυτό το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο
το οποίο δίνει άλλη διάσταση στο ναό με την καταπληκτική τέχνη που έχει αποτυπωμένη πάνω του. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μονής ιδρύθηκε το 1987. Σήμερα φιλοξενεί πλήθος αξιόλογων κοιμηλίων και αφιερωμάτων. Διακρίνουμε στην προθήκη παλαιότερα και νεότερα ξύφη. Τα νεότερα είναι αφιερώματα από αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, διότι ο Αρχάγγελος έχει αξίωμα ταξιάρχου και τον θεωρούν προστάτη τους και αυτοί. Επίσης τα παλαιότερα είναι από Ιδραίους Καπεταναίους, οι οποίοι στην Εθνική Παλιγενεσία, στην Επανάσταση του 1821, έβρισκαν πάντοτε καταφύγιο στη Μονή. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με εισφορές Ιδραίων ανοικοδομήθηκε η πτέρυγα προς τη θάλασσα, που σήμερα στεγάζεται το αρχονταρίκι της Μονής, και εμείς μάλιστα δεν το λέμε εδώ αρχονταρίκι, το λέμε προς τιμήν των Ιδραίων Καπεταναίων Ιδραϊκό. Εδώ λοιπόν περνούσαν μερικές μέρες και στο πέρασμά τους για τους Άγιους Τόπους σε παλαιότερες ή νεότερες εποχές από τότε. Ήταν μάλιστα στο πέρασμα για τα Ιεροσόλυμα το ταξίδι προδιαγεγραμμένο. Το πρώτο προσκύνημα, έτσι το ονόμασαν, ήταν του Πανορμήτη. Σταματούσαν εδώ για ολιγόρη ανάπαυση και συνέχισαν μετά το προορισμό τους. Επίσης έχουμε και μια συλλογή από κύπελα τα οποία προέρχονται από νέα παιδιά, από αθλητές, έρχονται νωρίτερα στον Αρχάγγελο, ζητάν την ευχή, την ευλογία του και τη δύναμη που έχει, και όταν πλέον παίρνουν τον κύπελο αποδίδουν τα οφειλόμενα στον Αρχάγγελο. Μουσείο, εκτός των άλλων, φιλοξενούνται σπάνια εκκλησιαστικά χειρόγραφα, λειτουργικά, πατερικά συγγράμματα και άλλα. Αξίζει να σταθούμε σε δύο νεότερα βέβαια, τα οποία σχετίζονται με την ιστορία της Σίμης και της Μονής, η οποία φυσικά είναι συνυφασμένη. Το ένα από αυτά είναι η προσφορά, αντικατοπτρίζεται η προσφορά της Μονής στην ελληνική παιδεία του σκλαβωμένου γένους και του νησίου της Σίμης στις εποχές εκείνες. Πρόκειται για το Δευτέριο, όπως ονομάζεται, του κοινού ελληνικού σχολείου, στο οποίο η Μονή παρήχε κάθε δυνατή υποστήριξη, ηθική και υλική, με τροφία στους απόρους μαθητές, με επιχορηγήσεις για οτιδήποτε χρειαζόταν. Και στη συνάφεια αυτή θα σας αναφέρω ότι στην βιβλιοθήκη της υπάρχουν διασωζόμενα κάποιοι τόμοι μαθηματικών, τα οποία έχουν τυπωθεί στη Μόσχα το 1799 και χρησιμοποιούνταν, τα είχε παραγγείλει η Μονή την εποχή εκείνη, και τα χρησιμοποιούσαν στη διδασκαλία των ελληνοπαίδων. Παράλληλα εδώ έχουμε και ένα χειρόγραφο με την ιδιόχειρη υπογραφή του μεγάλου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη του Καποδίστρια, το 1830, και τη σφραγίδα του Φίνικα, το οποίο, έτσι να θυμηθούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο, είχαν το 1930 είχε γίνει η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία έμειναν έξω από τα όρια του νεοσύστα του ελληνικού κράτους οι νότιοι σποράδες, που είναι τα 12 άνισα. Οπότε θύελλα διαμαρτυριών ξεσηκώθηκε στα νησιά εδώ, και μάλιστα στη Σίμη, με επικεφαλή στον ηγούμενο τότε, εστάλησαν πάρα πολλές επιστολές διαμαρτυρίας στον κυβερνήτη, και μία απάντηση του κυβερνήτη αποτελεί διασωζόμενη επιστολή στο αρχείο μας. Βλέπουμε πάρα πολλά κοιμήλια τα οποία είναι συνυφασμένα με την ιστορία του μοναστηριού. Είναι η μεγάλη ακμή της Μονής. Έχουμε κάποια αφιερώματα από τη Ρωσία, το μεγάλο ρωσικό Ευαγγέλιο, διαμαντοστόλιστο,
Έχουμε τα ιερά σκεύη, Άγιο Ποτήριο και Δισκάριο, σταυρούς αγιασμού, ξυλόγλυπτα, αργυρόδετα. Στο μουσείο, όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να θαυμάσει ο κάθε προσκυνητής, και από μόνα τους αυτά διηγούνται και την ένδοξη ιστορία της Μονής. Ένα εντυπωσιακό έργο ρωσικής τέχνης, ο μεγάλος επιτάφιος της Μονής, ο οποίος είναι αφιέρωμα του Ρώσου προξένου, του Ζαχαρία του Ζαχάροφ, στην Κωνσταντινούπολη, το 1852. Είναι μια σχέση που εγγενιάζεται μεταξύ των ευγενών Ρώσων και του Πανορμίτη και οφείλεται αποκλειστικά στον τότε ηγούμενο της Μονής, τον Ιερόθεο το Φωτιάδη. Ο Ιερόθεος είναι ένας εκ των λογιωτέρων ηγουμένων που πέρασαν από τον Πανορμίτη. Πριν ιερωθεί και ενθρονιστεί ως ηγούμενος στη Μονή, μαζί με τον αδελφό του, τον Μιχαήλ, ήταν δάσκαλοι και παρέδιδαν μαθήματα στην Κωνσταντινούπολη σε γόνους ευγενών οικογενειών της πόλης, μεταξύ των οποίων ήταν και τα παιδιά του Ρώσου προξένου, του Ζαχαρία του Ζαχάροφ. Καταλαβαίνετε, είχαν μια πάρα πολύ στενή σχέση, απέκτησαν πάρα πολλές γνώσεις σημαντικές, και μάλιστα ο πατέρας των παιδιών, για να τιμήσει το δάσκαλο των παιδιών του, όταν εκείνος έγινε ηγούμενος στη Μονή, φρόντισε, επιμελήθηκε ο ίδιος την κατασκευή αυτού του κόψων τεχνήματος και το απέστειλε με δικά του έξοδα στο μοναστήρι και φυλάσσεται έκτοτε εδώ. Στις αίθουσες του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Μονής φιλοξενούνται τα καραβάκια και τα μπουκάλια που οι πιστοί από όλα τα μέρη στέλνουν διαθαλάσσεις στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εδώ, στον όρμο της Μονής, καταφθάνουν από κάθε σημείο της γης, θα έλεγε κανένας, ιδιαίτερα φυσικά από την Ελλάδα μας, πλήθος από αφιερώματα τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι ρίχνουν μέσα στη θάλασσα και αυτά, έτσι, με τη χάρη του Αρχαγγέλου, φτάνουν μέχρι εδώ, είτε λίγο πιο έξω, για μας τα φέρνουν κάποιοι ψαράδες από το νησί. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία πίστεως και αγάπης και ένα παράδοξο βέβαια γεγονός, το οποίο καμία λογική ποτέ δεν θα το αποδεχόταν. Όταν υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στους ανθρώπους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με αδιέξοδα, όταν έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες, τότε οι άνθρωποι κάνουν αυτό το παράδοξο. Καταρχήν κοιτάζουν προς τον ουρανό, προς τα πάνω, βρίσκουν μια άλλη διάσταση που μέχρι τότε δεν είχε βαρύτητα στη ζωή τους και πραγματικά γαντζώνονται, θα έλεγε κανείς, και κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα. Εναποθέτουν την πίστη τους στην αβεβαιότητα της θάλασσας και των κυμάτων. Τις περισσότερες φορές τα μπουκαλάκια μέσα έχουν κεράκια. Για τον Αρχάγγελο λίγο θυμίαμα, και σχεδόν πάντοτε είναι ένα γράμμα, μια ηγεσία του κάθε ανθρώπου, στο οποίο ο καθένας ξεδιπλώνει πραγματικά την ψυχή του, το πρόβλημά του, το παραπονό του, τη δέησή του. Και πραγματικά τα ονόματα αυτά τα μνημονεύουμε στην εκκλησία μπροστά στην εικόνα του Αρχαγγέλου, και η Μονή δεν παραλείπει ποτέ, όταν υπάρχουν βέβαια οι διευθύνσεις μέσα των ανθρώπων, να τους απαντάμε και να τους λέμε ότι ελήφθη το τάξιμό σας και δεν ξέρετε. Είναι απερίγραπτη η χαρά που βιώνουν οι άνθρωποι, είναι μια επιβεβαίωση στον αγώνα τους.
ήρθε πριν από κάποια χρόνια ένας κύριος από την Άμερη, από τον Καναδά συγκεκριμένα, και μας είχε έτσι διηγηθεί εκτενέστατα ένα περιστατικό με ένα μπουκάλι που είχε ρίξει κάποιος πολύ δικός του άνθρωπος σε ένα από τα ποτάμια αυτά τα πολύ μεγάλα, 800 χιλιόμετρα για να βγει στον ωκεανό. Και παραδόξως πήραν την απάντηση μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτό εντοπίζεται κάπου στην δεκαετία του 60 νομίζω. Λοιπόν, πήραν την απάντηση από τη Μονή ότι είχε έρθει εδώ αυτό το αφιέρωμα του ανθρώπου. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Οι πιστοί όσοι δεν μπορούν και δεν έχουν τη δύναμη να ταξιδέψουν και να έρθουν εδώ να προσκυνήσουν, σε ένα μπουκάλι μέσα βάνουν κεράκια ή βάζουν λίγα χρήματα για τα κεράκια που θα ανάβουμε εδώ, βάζουν τα ονόματα, γράφουν το τηλέφωνό τους, το πρόβλημά τους, τα ρίχνουν στη θάλασσα και έρχονται εδώ στον κόλπο τα οποία παραλαβαίνουμε εμείς και ψάλλουμε την παράκληση, ανάβουμε τα κεριά και παρακαλούμε ο Θεός και ο Ταξιάρχης να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς. Έχουν έρθει πράγματα και από Αυστραλία ακόμη, από Κέρκυρα, από Άγιον Όρος, από Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, από όλα τα νησιά της Ελλάδος. Ρίχνουν οι άνθρωποι το μπουκαλάκι, ταξιδεύει και ο Άγιος το φέρνει στη χάρη του. Πριν 3 χρόνια εδώ, το είδα και εγώ με τα ματιά μου, ήρθε από το Πειραιά κάποιος καπετάνιος και έγραφε ένα μπετόνι, λάδι, 5 κιλά, δίπλα ήταν δεμένα 2 πλαστικά μπουκάλια 5 κιλά, άδεια βέβαια, σφραγισμένα για να δίνει, να επιπλέει, να σαν σωσίδια. Εγώ είδα γράμματα, λέω καμιά σημαδούρα είναι, αλλά το είδε ένα παιδί, λέει αυτό είναι τάμα. Και έγραφε ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου Κοβέως προς την Ιερά Μονή Παναγία και άλλα πολλά. Ήρθε μία αρτοκλασία μέσα σε τσίγκινο μπαουλάκι σφραγισμένο καλά, 5 άρτη το πρόσφορο, τον άμα, κεράκια, λαδάκι, τα ονόματα, λίγα χρήματα, μοσχολίβανα κλπ. Και ήρθε και άραξε εκεί απέναντι στο μήλο και το ανοίξανε. Και μας στέλνουν με courier πρόσφορα και λένε ότι σε 2 μέρες έρχεται. Αλλά δεν έρχεται σε 2 μέρες, το καθυστερούν και έρχεται μετά από 1 εβδομάδα και είναι ολομούχλα. Ενώ αυτό ήρθε φρεσκό, που σημαίνει ότι την καθοδήγησε γρήγορα. Για να έρθει στην παραμονή της γιορτής των Αρχαγγέλων, Μιχαήλ Γαβρί, που είναι 8 Νοεμβρίου γιορτή, η σύναξη των Αρχαγγέλων. Και το βρήκε λοιπόν ο κύριος Γιάννης Βολονάκης, που είναι τώρα στη Ρόδο, με τις εγγονούλες του και την κόρη του και τον γαμπρό του. Και ήρθε εκεί και το έφερε και ήταν φρεσκότατα. Η Μονή του Πανορμήτη διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο για τη Σύμη και τα Δωδεκάνησα. Ανέπτυξε πλούσια κοινωνική προσφορά. Είναι ένας χώρος που πραγματικά μπορείς να ζήσεις και χαρές και λύπες των ανθρώπων. Βλέπει κανείς πονεμένους, αρρώστους, κατατρεγμένους να έρχονται εδώ, να παίρνουν, να προσκυνούν στη χάρη του, να ζητούν τη βοήθειά του, να νιώθουν ότι πράγματι ένα χέρι τους βοηθάει από μέσα τους και όχι μόνο βοηθάει η χάρη του Αρχαγγέλου, αλλά και η Μονή έχει μεγάλο κοινωνικό έργο. Βοηθάει σε υπερήλικες, βοηθάει σε παιδιά απόρων οικογενειών, βοηθάει σε άπορες ηλικιωμένες γυναίκες κάθε μήνα με βοηθήματα. Βοηθάει στα σχολεία εδώ, πρώτη και καλύτερη Μονή θα δώσει χέρι βοηθείας για όλα αυτά. Έχουμε αλληλογραφία από διάφορα μέρη της Ελλάδος που ζητάνε βοήθεια, άλλος για νοσοκομεία, άλλος για το ένα, άλλος για ενίκεια. Λοιπόν, ό,τι μπορεί η Μονή με τις δυνάμεις που έχει, επιδιώκει και ανταποκρίνεται σε όλα αυτά. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, για τους κατοίκους του νησιού, είναι ολοζώντανος.
τον θεωρούν προστάτη τους, πατέρα και αδερφό. Ο Παναμίτης έχει μια μεγάλη ιστορία, κυρίως στις οικογένειες που είναι ναυτικές οικογένειες που ασχολούνται με τη θάλασσα. Καλύμνοι, Ροδίτες, Κόοι, από όλα τα νησιά. Πιστεύω ότι όλοι θεωρούμε τον Παναμίτη ως μέλος της οικογένειάς μας. Και το λέω ως μέλος της οικογένειάς μας γιατί υπάρχει μια οικειότητα που μας δένει με τον Παναμίτη. Μπορούμε να συζητάμε σαν να είναι δίπλα μας, αλλά και να τον παρακαλάμε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Παναμίτης ακούγεται τόσο πολύ. Τα θαύματα που έχει κάνει είναι πάρα πολλά. Φανούρη, είσαι κάτοικος της Σύμης και άρα γνωρίζεις πολύ καλά και από πρώτο χέρι πόσο αγαπητός είναι ο Αρχάγγελος εδώ στη Σύμη. Έχεις βιώσει ο ίδιος κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας? Ερχόμενος στο νησί σε εποχή η οποία δεν είναι τουριστική και με τη σχέση που μας διέπει εμάς τους δύο προσωπικά, γιατί η σχέση είναι προσωπική, έρχομαι στην εικόνα του να προσκυνήσω και να το αφήσω αυτά τα οποία έχω να καταθέσω από την ψυχή μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα, όπως θα αποδειχθεί αργότερα, είναι η κυρία Μαριάνθη Σεμερτζάκη, η οποία καθαρίζει τον πολυέλαιο μπροστά στην εκκλησία, στην εικόνα του Αγίου, και εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ καθώς συνηθίζω. Του λέω ενδόψυχα ότι με συγχωρείς, εφόσον είναι εδώ η Μαριάνθη, εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω, οπότε θα πάω να αφήσω τις ευλογίες που έχω φέρει από την Αθήνα μαζί μου στον πατέρα Ιερόθεο και στη συνέχεια θα έρθω να σε χαιρετήσω και να φύγω. Και του ξαναπαναλαμβάνω ότι εφόσον είναι αυτή η κυρία εδώ, δεν μπορώ να εκφραστώ. Γυρνώντας πίσω, μετά από 2 λεπτάκια πιστεύω πως πέρασαν, βλέπω ένα άνδρα υψηλό περίπου γύρω στα 2 μέτρα, αδύνατος, και κρατώντας στα χέρια του τα 3 κεριά, τα οποία είναι δογματικό μέγεθος για την εκκλησία, είναι η Αγία Τριάδα, ο οποίος δεν είναι από τη Σύμη. Πλοία για να έρθει δεν υπήρχαν, μη τουριστική περίοδος ξαναλέω, και επαναλαμβάνει τα λόγια που έλεγα εγώ εσώψυχα στον ταξιάρχη, στην κυρία Μαριάνθη, ότι δεν μπορούσε να προσευχηθεί ενώ όσο εκείνη ήταν εκεί. Ο κύριος, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, κάθεται πλάι μου στο στασίδι, ατενίζοντας και μη την εικόνα του ταξιάρχη. Νιώθουμε μια έντονη κατάσταση μεταξύ μας. Ταυτόχρονα εγώ αρχίζω να καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά ταυτόχρονα βρίσκομαι σε μια κατάσταση όχι σύγχυσης αλλά έντασης. Όταν πλέον αντιλαμβάνομαι το τι έχει συμβεί, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Απλώς του βάζω μια καλογερική υπόκληση θέλοντας να φύγω, και εκείνος πράττει το ίδιο, λαμβάνοντας το μήνυμα ότι ήταν αυτός. Ήταν η σάρκωση ταξιάρχη, ο οποίος από παιδί μεγάλωσα μαζί του και με έχει φυλάξει από πάρα πολλά ατυχήματα αποδεδειγμένα. Ήτανε μια κοπέλα που ήταν 10 χρόνια παντρεμένη και δεν έκανε παιδί. Και μια σημειακιά γειτόνισσά της λέει, δες γράφεις στο μοναστήρι να σου στείλουν το φυτιλάκι και να το πάρεις με ευλάβεια και να του βγάλεις και το όνομά του όμως. Όταν τον βαφτίσει του δώσει, αν είναι κορίτσι αγόρι θα το βγάλετε Μιχαήλ, αν είναι κορίτσι Μιχαήλα. Η κοπέλα αυτή το πήρε με ευλάβεια και συνέλαβε. Όταν πλησίαζε να γεννήσει, ο πατέρας του παιδιού λέει, τον πατέρα μου θα βγάλω. Γιατί πότε θα ξανακάνουμε παιδί, να ακούσει το όνομα του να χαρεί. Η μητέρα επέμενε, ο πατέρας επέμενε, τ' άφησαν η μητέρα, γεννήθηκε το παιδί, αλλά γεννήθηκε γέστατο, το δεξί χεράκι του κλεισμένο, και πέρασε μια μέρα, δύο, προσπαθούσαν οι γιατροί με διάφορα μασάζ, το ένα το άλλο, τίποτα. Τότε την 3η μέρα του λέει η μητέρα του παιδιού,
βλέπεις, αυτό είναι σημάδι. Άλλαξε γνώμη, να βγάλουμε το όνομα του. Και μόλις είπε, ας το βγάλουμε λοιπόν Μιχαήλ, και νευριασμένα. Άνοιξε το χεράκι, βρέθηκε το φυτιλάκι και θαύμασαν οι γιατροί στο Τζάνιο νοσοκομείο, οι νοσοκόμες και όλοι εκεί που το είδαν. Προπέρυσι, την ώρα του Εσπερινού, το πρόσωπο του Αγίου εξαφανίστηκε. Οι γυναίκες οι οποίες στεκόταν απέναντι στην εικόνα του Αγίου άρχισαν να χτυπούν τα χέρια τους και να φωνάζουν «Θαύμα, θαύμα, 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 ο Άγιος έφυγε, ο Άγιος έφυγε». Πραγματικά αυτό το πράγμα μας συγκίνησε όλους. Αρχίσανε τα κλάματα όλοι, παρακλήσεις, προσευχές και όλα αυτά. Εκείνη την ώρα μας ήρθε μετά από λίγο είδηση ότι στην Κόμη, μέσα σε ρευματιά, εκείνη την ώρα έπεσε αυτοκίνητο με δύο άτομα, με ένα ζευγαράκι, και βγήκαν από το αυτοκίνητο χωρίς να πάθουν ούτε μια γρατζουνιά στο σώμα τους. Και κοιτάξτε, το θάμα είναι θάμα. Αν θέλει να το πιστέψει κανείς, το πιστεύει με όλη την καρδιά. Αν θέλει να πει ότι τυχαίο ήταν, μπορεί να το πει αυτό. Αλλά στην ουσία το θαύμα είναι θαύμα, και συνέβη την ώρα ακριβώς που είδαν οι πιστοί μέσα στην εκκλησία ότι το πρόσωπο του Αγίου χάθηκε από την εικόνα. Γνώριζα μια περίπτωση με έναν Ελληνογερμανό, ο οποίος χρόνια μένοντας στη Γερμανία, η σύζυγός του έχανε το παιδί στο δεύτερο μήνα, είχαν αποβολές. Επικοινωνεί μετά την 7η αποβολή, από όσο θυμάμαι, με την μητέρα, και της λέει ότι θα τάξει το παιδί στον Πανορμήτη για να γεννηθεί. Όντως μετά από λίγο καιρό μένει έγκυος η σύζυγος, γεννιέται ένα αγοράκι την 8η Νοεμβρίου, όπου είναι και η γιορτή του Πανορμήτη. Ο προηγούμενος ηγούμενος, για αυτούς που δεν ξέρουν, Γαβριήλ, ξέροντας την περίπτωση και ειδοποιούμενος για την γέννα, σήμανε τις καμπάνες και έλεγε στον κόσμο χαρούμενος ότι ο Πανορμήτης μας έκανε πάλι το θαύμα του. Όλος ο κόσμος πια πιστεύει στον Πανορμήτη, από όλο τον κόσμο έρχονται επισκέπτες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τη Σήμη έρχονται τώρα για τον Πανορμήτη. Είναι τουλάχιστον 400-500.000 κάθε χρόνο οι οποίοι θα επισκεπτούν τη Σήμη και μαζί και τον Πανορμήτη. Πανορμήτης και Σήμη πάνε μαζί. Από όλο τον κόσμο, θα έλεγα, έρχονται, ακόμα και από την Κίνα, έρχονται να προσκυνήσουν τον Πανορμήτη. Κυρίως βέβαια είναι Ρώσοι και Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια έρχονται πολλοί επισκέπτες και από τη γειτονική Τουρκία. Τούρκοι, χρόνο με το χρόνο, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι επισκέψεις τους στον Πανορμήτη και είναι πάρα πολλοί κρυπτοχριστιανοί. Είμαι από την Τουρκία, με λένε Φατμά Αλτάν, και ερχόμαστε κάθε χρόνο στη Σήμη, στον Πανορμήτη, και πιστεύουμε στον Πανορμήτη όλοι μας, και ερχόμαστε και κάνουμε το τάγμα μας, και ό,τι τάξουμε, ό,τι ζητήσουμε από τον Πανορμήτη, πάντα έχει γίνει. Εντάξει, είμαστε μουσουλμάνοι και εμείς έχουμε το βιβλίο μας, πιστεύουμε στο βιβλίο μας, αλλά και σε αυτή την εκκλησία ή σε άλλες εκκλησίες, πάλι για μένα είναι το Θεού το σπίτι. Δεν αλλάζει τίποτα. Παντού και στο τζαμί που θα πάμε και στην εκκλησία που θα έρθω, για μένα είναι το ίδιο. Πιστεύω και έρχομαι. Έχω εκείνη την αγάπη μέσα μου και έρχομαι. Δεν αλλάζει τίποτα για μένα. Είναι του Θεού το σπίτι. Έχω μια μεγάλη αγάπη μέσα μου στον Πανορμήτη. Και όταν έρχομαι κάθε χρόνο, αλαφραίνω, δηλαδή ησυχάζω, όλα μου πάνε καλά, επειδή στον πιστεύω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Άννα και Λευτέρη, έχετε την τύχη να μένετε σε ένα πανέμορφο νησί, τη Σύνη. Αυτό που μας έκανε εντύπωση τις μέρες που είμαστε εδώ για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι ότι είδαμε και πολλούς αλόθρησκους, δηλαδή πολλοί μουσουλμάνοι, ειδικά από τη γειτονική Τουρκία, οι οποίοι έρχονται και προσκυνούν τον Πανορμήτη. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε ως κάτοικοι της Σύνης? Αυτό είναι ένα από τα πιο μεγάλα γεγονότα τα οποία γίνονται και όχι μόνο για τους μουσουλμάνους αλλά και από άλλες θρησκείες, οι οποίοι έρχονται μεμονωμένοι τουρίστες ή είτε με γκρουπ, κάποιες φορές το καλοκαίρι, μόνο και μόνο για να δουν ποιος είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γιατί έχουν ακούσει και εκείνοι για τα θαύματά του. Μάλιστα, γενικότερα οι μουσουλμάνοι έχουν μια βαθιά πίστη ως προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβριήλ, αλλά και για τον Άγιο Γεώργιο. Και μάλιστα πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, όταν γιορτάζουν τον Μπαϊράμι, όπως είναι η θρησκευτική γιορτή των Τούρκων που έρχονται στο νησί της Σύμης για να το γιορτάσουν, επισκέπτονται το μοναστήρι του Πανορμήτη μόνο και μόνο για να δούνε την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, για να δούνε πώς είναι, γιατί έχουν ακούσει πάρα πολλά στη χώρα τους από, και από μουσουλμάνους άλλους, αλλά και από χριστιανούς. Έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα στο νησί μας, αλλά και σε άλλα μέρη χάρη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Κάποια εξ αυτών μάλιστα έχουν γίνει και σε ντόπιους και έχουν διαδοθεί σε όλο το νησί, οπότε οι περισσότεροι κατοίκοι γνωρίζουν κάποια θαύματα που έχουν συμβεί. Ιούλιος ήταν, πριν από 3-4 χρόνια. Ο αδερφός μου είχε ένα σοβαρό τύχημα με μηχανάκι στον κεντρικό δρόμο του νησιού. Βρίσκονταν εκείνος και ο φίλος του στην άσφαλτο αρκετή ώρα και ένα ζευγάρι την ίδια στιγμή που γινόταν το ατύχημα ήταν στη μονή του Παγανορμήτη για προσκύνημα και παρατήρησαν ότι το πρόσωπό του, η μορφή του προσώπου του έλειπε, ήταν σκοτεινή. Αυτό όταν ήρθαν στο γυαλό, στην κεντρική πόλη του νησιού, το ανέφεραν και ανέφεραν τη συγκεκριμένη ώρα που είχε γίνει και ήταν ακριβώς η ίδια ώρα που είχε γίνει το ατύχημα. Ο αδερφός μου εκείνη τη μέρα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, έμεινε εκεί μερικές μέρες και χρειάστηκε να κάνει μία επέμβαση στο πρόσωπο και ο γιατρός του παράγγειλε κάποια λάμες για το πρόσωπο από την Αθήνα. Περιμέναμε να έρθουν μετά από 2-3 μέρες και μας ενημέρωσαν ότι για κάποιο περίεργο λόγο χάθηκαν, οπότε έπρεπε να τις ξαναπαραγγείλουν και θα αργούσε πάλι η χείριση να γίνει. Η μητέρα μου, στεναχωρημένη και αγχωμένη, την πήρε ο ύπνος στο δίπλα κρεβάτι από τον αδερφό μου και στον ύπνο της είδε κάτι σαν όραμα να φεύγει η εικονίτσα που είχε στο κομωδίνο του αδερφού μου από το προσκέφαλό του και πήγε στο δικό της. Εκεί λίγο τρομαγμένη ξύπνησε απότομα και μετά από λίγα λεπτά την ενημέρωσε η νοσοκόμο ότι τελικά βρέθηκε το δέμα αυτό και η εγχείρηση θα γινόταν άμεσα. Οπότε και το πρώτο γεγονός στη Σύμη την ώρα του ατυχήματος με το ζευγάρι με το πρόσωπο και αυτό μας έκανε λίγο την πίστη μας πιο δυνατή στο Πανορμήτη. Η σχέση που έχουν οι νέοι του νησιού σήμερα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Πανορμήτη, ποια είναι? Οι νέοι σήμερα βλέπουν τον Πανορμήτη αλλά και γενικότερα τους αρχαγγέλους, τους οποίους έχουμε στο νησί, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ως προστάτη αλλά και ως βοηθό. Και όχι μόνο οι νέοι, αλλά και γενικότερα όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και δεκάδες άλλοι οι οποίοι επισκέπτονται το νησί, βλέπουν τον Πανορμήτη σαν προστάτη και σαν βοηθό. Και αυτό άλλωστε το φανερώνουν τα διάφορα τάματα τα οποία φτάνουν στο Πανορμήτη από δεκάδες πιστούς, αλλά και από τους ντόπιους οι οποίοι προσκυνούν το μοναστήρι του Πανορμήτη όποτε μπορούν. Και αφήνουν εκεί πέρα είτε το τάμα το οποίο έχουν, είτε κάνουν κάποια υπόσχεση για κάποια βοήθεια την οποία χρειάζονται τον Αρχάγγελο. Αυτό το θρησκευτικό αίσθημα για τον Πανορμήτη συγκεκριμένα περνάει από γενιά σε γενιά από τους δικούς μας και όσο περνάνε τα χρόνια ευτυχώς γίνεται και εντονότερο. Η γενιά η δική μου αλλά και το οι προηγούμενες γενιές έχουν μεγαλώσει με βαθιά πίστη προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και μάλιστα αυτή η πίστη κληρονομείται από γενιά σε γενιά καθώς ο Αρχάγγελος αλλά και γενικότερα η πίστη μας προς τον Θεό μιλάει μέσα μας.
Το συνέστημα που βιώνει ο κάθε προσκυνητής ερχόμενος να κουμπίσει τον πόνο του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο για τον καθένα. Στο μοναστήρι του Πανορμήτη νιώθεις ότι η διάσταση του χρόνου μετρά διαφορετικά. Οι παλιές τοιχογραφίες με τα ασκητικά πρόσωπα, το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τα δεκάδες αφιερωμένα σημοκάντυλα στρέφουν το χρόνο πίσω, δημιουργώντας στην ψυχή συγκίνηση και δέος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γιατί είναι τόσο αγαπητός σε όλο τον κόσμο? Κοιτάξτε, εγώ κατάγομαι από την Ήμβρο, προστάτης των θαλασσινών. Σε εμάς το Βόρειο Αιγαίο είναι ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ όμως στα Δωδεκάνησα, εκτός από τον Άγιο Νικόλαο, υπάρχει και ο Ταξιάρχης, ο οποίος είναι και μαζί με τον Άγιο Νικόλαο προστάτης και των θαλασσινών. Όχι μόνο των στεριανών βοηθάει, τους στεριανούς βοηθάει, αλλά και τους θαλασσινούς βοηθάει. Και αυτό από τα πολλά θαύματα τα οποία έζησαν θαλασσινοί, έζησαν με τρικυμίες και βιοπαλαιστές της θάλασσας αγωνίστηκαν, και με όλα τα αυτά όμως η χάρη στο Ταξιάρχη τους βοήθησε όχι μόνο να κερδίσουν τη ζωή, αλλά και να βοηθήσουν και τον εαυτό του και τις οικογένειές τους. Θεωρούμε μέλος της οικογένειας. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με τον Πανορμήτη. Θα ξυπνήσουμε το πρωί, θα προσευχηθούμε στον Πανορμήτη. Θα κοιμηθούμε το μεσημέρι, το βράδυ. Ο Πανορμήτης είναι μέλος της οικογένειας. Το ζούμε σε καθημερινή βάση. Όλοι οι Σημειακοί ποντάρουμε πάρα πολλά πράγματα στον Πανορμήτη. Δηλαδή στη βοήθειά του σε καθημερινή βάση. Σε όλα μας τα προβλήματα θα ζητήσουμε τη βοήθειά του και ο Πανορμήτης ανταποκρίνεται. Σεβασμιότατε, η πίστη δίνει δύναμη. Η πίστη στο Θεό και η πίστη στον εαυτό σου είναι η επιτυχία της ζωής. Στο Θεό και στον εαυτό σου. Μόνο στον εαυτό σου. Χωρίς Θεό δεν υπάρχει τίποτα. Ο κόσμος πιστεύει σήμερα? Κοιτάξτε να σας πω ένα πράγμα. Και στην πίστη ακόμη υπάρχει δημοκρατία. Δεν είναι να πεις, ξέρεις τι, καλούπι αυτό. Όχι. Τόσο το μπορώ, τόσο πιστεύω. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που μπορείς όμως πρέπει να το πιστεύεις. Αυτό έχει αξία και αυτό έχει σημασία. Η Ορθοδοξία είναι μια πηγή δύναμης. Ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Και αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε σαν λαός είναι να μείνουμε στις ρίζες της Ορθοδοξίας. Εμείς τις έχουμε. Γιατί να τις εγκαταλείψουμε και γιατί να διαφορήσουμε μένοντας μακριά από αυτές. Παραδόσεις εθνικές και εκκλησιαστικές. Αυτό μας σώζει. Χωρίς τις παραδόσεις αυτές δεν υπάρχει ζωή. Είμαι ευτυχής που είμαι εδώ την όμορφη περιοχή της πατρίδος, και πρέπει να προσέξουμε πολύ τούτη εδώ την πατρίδα, όλη την Ελλάδα. Διότι σαν τούτη εδώ την πατρίδα αλλού πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει. Τι την κάνει ξεχωριστή? Τι την κάνει η ψυχή του Έλληνα. Και αν χάσουμε την ψυχή και δούμε άλλα πράγματα και τρέξουμε πίσω από άλλες συνήθειες, χαθήκαμε. Αυτό μας κάνει η ψυχή και η πίστη μας στο Θεό και η σχέση μας με την Εκκλησία. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων μας. Με αυτή ζούμε, έτσι θα ζούμε και στο μέλλον. Με την ελπίδα αυτή παλεύουμε τη ζωή, και ο Έλληνας έχει δυνάμεις.
παλεύει την καθημερινότητα, θα παλέψει και το αύριο και με τη βοήθεια των Αγίων και το Ταξιάρχη εμείς ελπίζουμε εδώ περισσότερο. Εγώ εδώ η αγωνία μου είναι να χτυπούν οι καμπάνες του νησιού. Διότι με την καμπάνα ξεκινάει κανείς, αραβωνιάζεται, παντρεύεται, αποκτάει παιδιά, πεθαίνει από την Αυστραλία, από Αμερική, από άλλα μέρη του κόσμου. Όταν πεθάνει κάποιος, στέλνουν μήνυμα και χτυπάνε οι καμπάνες της ύμης από το πρωί ως το βράδυ. Όταν γεννηθεί κάποιος το ίδιο, όταν βαπτιστεί το ίδιο, όταν παντρευτεί το ίδιο. Λοιπόν, τούτο εδώ το πράγμα μας δένει με όλο τον κόσμο. Ο ήχος της καμπάνας είναι ένα κάλεσμα για ποιο λόγο? Είναι οι χορδές της ψυχής μας που ακουμπούν στον ήχο της καμπάνας και μας δίνουν μια μυστική πορεία ζωής. Αυτό είναι.